Μια μοναδική βραδιά όπερας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν χθες όσοι βρέθηκαν στο Ενετικό Λιμάνι και παρακολούθησαν μια συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη της Μαρίας Κάλλας και στα αδικοχαμένα θύματα του ναυαγίου στα ανοιχτά της Πύλου. Θέλουμε μόνο ειρήνη και όχι θανάτους, πνιγμούς, αυτά που ζήσαμε τις τελευταίες μέρες. Επρόκειτο για μια σύμπραξη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Δήμου Ηρακλείου υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη, με την οποία εκκίνησε το τρίτο Φεστιβάλ Κρήτης της Περιφέρειας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε το ταξίδι να συνεχιστεί για πολλά χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Θεωρούμε ότι αυτή η σύμπραξη ήταν ό,τι καλύτερο, ένα πολύ καλό μείγμα για να χαρούμε, να ακούσουμε μουσικές και να αγαλιάσουμε. Η ψήφωνος Βασιλική Καραγιάννη και ο τενόρος Δημήτρης Παξόγλου ερμήνευσαν άριες και ντουέτα από διάσημες όπερες του παγκόσμιου ρεπερτορίου, δημιουργώντας ποικίλα συναισθήματα σε όσους παρακολούθησαν τη συναυλία και σε κάθε ευκαιρία ξεσπούσαν σε ζωηρά χειροκροτήματα. Η ίδια συναυλία θα γίνει στο Ρέθυμνο και τα Χανιά, ενώ το φεστιβάλ θα συνεχιστεί και με άλλες εκδηλώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία σε ολόκληρη την Κρήτη, με κεντρικό μήνυμα «Η μουσική ενώνει ανθρώπους, λαούς, πολιτισμούς». Θέλουμε να έχουμε τέτοιου είδους τέτοιες παραγωγές μεγάλες και να γίνονται κοινωνίως το δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Είναι ένα πολιτιστικό αγαθό το οποίο διαρκώς θέλουμε να το βελτιώνουμε, με τη βοήθεια φυσικά της περιφέρειας, του Δήμου και της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.